Φίλες και φίλοι του Απόλλωνα Σπορτ, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στα γραφεία της Αθηναΐδας, στην Κυψέλη, στο ιστορικό γήπεδο της Αλεπότρυπας και έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Αθηναΐδας, τον κύριο Αλέξανδρο Κεντιλίδη. Η εκπομπή στις γειτονιές της Αθήνας, λοιπόν, θα σας κρατήσει συντροφιά για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά. Λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο, ανάλογα πώς θα πάει και η κουβέντα. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, λοιπόν, η εκπομπή στις γειτονιές της Αθήνας την παρακολουθείτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε like στο Απόλλωνα Σπορτ για να την παρακολουθείτε όσοι δεν έχετε κάνει. Στη συνέχεια ανεβαίνει και στο κανάλι μας στο YouTube, πάλι φυσικά Απόλλωνα Σπορτ, και ανεβαίνει φυσικά και στο apolla.gr στο site μας, στο site που ασχολείται συνεχώς και εκτενώς με το εραστεχνικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα φυσικά με το αθηναϊκό. Υπάρχει άλλη εκπομπή με τον Τάσο Δαρφυρίου σε κάθε γωνιά της Αθήνας, η συγκεκριμένη, και προσπαθούμε να φέρουμε κοντά σας τους ανθρώπους του εραστεχνικού ποδοσφαίρου, τους ανθρώπους που πραγματικά μοθούν από όποιο πόστο είναι και αυτό, το πόστο του Προέδρου, το πόστο άλλες θέσεις της διοίκησης, του προπονητή, του ποδοσφαιριστή. Προσπαθούμε να φέρουμε κοντά σας όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους για να τους γνωρίσετε και καλύτερα. Όλοι ξέρουμε τον Αλέξανδρο Κεντιλίδη, πρόεδρο, θα με επιτρέψετε να σου μιλάω στον Ελληνικό. Γνωριζόμαστε άλλωστε και πολλά χρόνια. Καλησπέρα κιόλας. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Καλώς ήρθατε στην εκπρόσωπο της Κυψέλης, στη γειτονιά της Κυψέλης, στην όμορφη γειτονιά της Κυψέλης. Στη βασίλισσα της Κυψέλης, να πούμε και εμείς καμιά φορά. Δεν ξέρω αν είναι και έτσι ευρωπαϊκό, αλλά είναι ωραίο νομίζω. Ήταν και κάποιοι μου πει καλώς ότι του αρέσει το πράγμα. Ειδικά οι Φιλανδοί. Έτσι ακριβώς. Και είναι μια πραγματικότητα νομίζω. Για τα δεδομένα φυσικά που. Αθηναϊκού ποδοσφαίρου. Έτσι, είναι ακριβώς. Εδώ πέρα είναι η ιστορικότερη ομάδα. Σαφώς. Το σύνδεσμο στο 1938 και είναι και μία από τις ιστορικότερες ομάδες που υπάρχουν στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Πολύ όμορφο. Γι' αυτό και λοιπόν βρεθήκαμε εδώ σήμερα, Πρόεδρε, έτσι, για να πούμε για αυτή την ιστορική ομάδα, να πούμε για την πορεία της και να πούμε και για το μέλλον που διαγράφεται, που πιστεύουμε ότι θα είναι ευγείωνο. Όσο τουλάχιστον είσαι και εσύ στα πράγματα, τουλάχιστον αυτό είναι και ο στόχος σου εσένα. Να πούμε ότι είσαι πρόεδρος εδώ και 5 χρόνια. Ναι. Με ένα μικρό διάλειμμα το 17 με 18 είσαι εδώ, νομίζω. Ένα μικρό λίγους μήνες. 5 μηνών. Ναι. Επέστρεψες δυναμικά τη σεζόν 18-19, πάλι ανέλαβες τα ενία της ομάδας εδώ και 2 χρόνια. Και πλέον θα σταθούμε και σε αυτό το κομμάτι των τελευταίων 2 χρόνων και στο μέλλον, αλλά φυσικά και ό,τι έγινε και στο πρώτο κομμάτι της παιδείας σου. Έτσι. Για να ξεκινήσουμε με το παρελθόν, η Αθηναΐδη είναι μια ομάδα η οποία έχει αγωνιστεί και στη ΓΑΜΑ Εθνική, ακόμα και αν υπήρχε και η ΤΕΛΤΑ Εθνική. Είναι μια από τις πιο ιστορικές ομάδες. Έχουν περάσει μέσα από την Αλεπόλυτη Παιδοσφαιρίδα της Κυψέλης πολύ μεγάλα και ιστορικά σωματεία. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να διαδεχθούμε εξαιρετικούς ανθρώπους, όπως ήταν ο κ. Τσούτσος, όπως ήταν ο κ. Στέργιος, ο κ. Πατρικάκης, άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν τα μέγιστα, όχι μόνο την Αθηναΐδα, στο να φτάσουν, σε πολύ ψηλά σκαλοπάτια, αλλά και όλο το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφήσει ιστορία, όχι μόνο στην προεδρία της Αθηναΐδας, αλλά και στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και αποκαλούμε την Αθηναΐδα Βασίλισσα της Κυψέλης. Αυτό ήταν το χτες, το ένδοξο χτες. Εμείς προσπαθούμε να στερεώσουμε την Αθηναΐδα. Εγώ προσπάθησα όταν έλαβα την Αθηναΐδα, που ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική, στη ΓΑΜΑ κατηγορία, φτάσαμε σιγά σιγά. Μαζί με τους συνεργάτες μου, τους εκάστοτε συνεργάτες που πήραν κάθε χρονιά, κατακτήσαμε ένα αίτητο τίτλο, πήγαμε την ομάδα τη ΓΑΜΑ στη ΒΙΤΑ, φτάσαμε από τη ΒΙΤΑ στην ΑΛΦΑ. Δυστυχώς δεν μπόρεσε η ομάδα να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ΑΛΦΑ και από εκεί και πέρα σιγά σιγά προσπαθούμε να ξαναφτιάξουμε μια ισχυρή ομάδα η οποία θα έχει να απολαμβάνει τον σεβασμό από τον αντίπαλό της, να μπορούμε να παίξουμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, να στηριχτούμε, να βγάλουμε νέα παιδιά από τις ακαδημίες μας. Γιατί αυτό είναι τελικά και ο στόχος μας. Ξέρετε, αγαπητέ Κώστα, το να έχεις μια εραστεχνική ομάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Και δεν είναι μόνο το ανδρικό τμήμα το οποίο θα προσπαθήσεις να ανέβεις, να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να αντιπροσωπεύεις μια περιοχή όπως είναι η Κυψέλη. Επίσης, το να έχει η ομάδα σου 150 παιδιά στην κυριολεξία, με ό,τι σημαίνει αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω. Όχι μόνο εγώ σαν πρόεδρος της Αθηναΐδας, αλλά και όλοι οι πρόεδροι όλων των ομάδων που διαθέτουν ακαδημίες, ότι πράγματι είναι ένα τεράστιο κοινωνικό έργο. Όταν έχεις μικρά παιδάκια τα οποία τα βλέπεις, παίζουν, να ευχαριστούν για τον Απόλλωνα, είναι πολύ σημαντικό για μένα
να τελειώνει την προπόνηση των Ακαδημιών και να βλέπω παιδάκια με χαμόγελα στο πρόσωπό τους. Να βγαίνουν και να είναι ευχαριστημένα και τα παιδάκια, αλλά και οι γονείς τους. Και για αυτά τα παιδιά τα οποία τα έχεις μέσα στο γήπεδο, δεν καταλήγουν σε κακόφημα κέντρα. Και αυτά δυστυχώς είναι μεγάλη μάστιγα της επιχείρησης. Έχουμε κάνει εδώ στην Αλεπόρτυπα, σε συνεργασία με την Μαοτόπια, το Φόρτιο Δημοτικό Σχολείο, παλιότερα έχουμε κάνει και αγώνες, προσφυγικούς φιλικούς αγώνες κατά της φτώχειας, όπου μαζέψαμε τρόφιμα, μαζέψαμε υλικό και τα μοιράσαμε στις φτωχές οικογένειες της Ψέλης. Οι ομάδες πρέπει να έχουν και κοινωνικό έργο και εμείς εδώ στην Αθηναία το παλεύουμε πολύ. Στόχος μας είναι στο μέλλον να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα στηριχτεί στα νέα παιδιά, σε παιδιά που θα βγουν και θα είναι γηγενείς, που θα βγουν από τις ακαδημίες της Αθηναίδας και θα είμαστε εδώ η μικρή η βάση της νεολαίας. Θέλουμε εδώ να έρχεται στο γήπεδο της Αλεπόρτυπας να περνάνε ωραία η νεολαία, οι γονείς, να φέρουν τα παιδιά τους εδώ και να είναι σίγουροι ότι θα αποκομίσουν πολύ σημαντικές γνώσεις για το ρασανικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν θα βγουν μεγάλοι ποδοσφαιριστές ή όχι. Προσπαθήσουμε. Όμως σίγουρα τα παιδιά που έχουν παιδί θα περνάνε ωραία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Πρόεδρε, είσαι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στον τομέα σου. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για να διοικήσεις μια ομάδα. Μια ομάδα που είναι ιστορική. Καλώς ή κακώς έχει μια ιστορία ίσως μεγαλύτερη από κάποιες άλλες ομάδες που απλά πραγματικά ασχολούνται για να παίξουν και τα παιδιά. Έχει παίξει και πιο ψηλά. Καλώς ή κακώς στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο υπάρχουν ομάδες που είναι οι φιλόδοξες ίσως. Χωρίς να πούμε όμως και τη μεγάλη ιστορία, είναι οι ομάδες όμως που έχουν τη μεγάλη ιστορία και αυτές οι ομάδες συνήθως είναι και φιλόδοξες ταυτόχρονα. Και υπάρχουν και ομάδες που καλώς ή κακώς δεν έχουν τις τόσο μεγάλες επιτυχίες. Πόσο λοιπόν εύκολο είναι έστω και στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο, το οποίο ναι, είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα στο ερασιτεχνικό κομμάτι, στο τοπικό κομμάτι, αλλά παραμένει στο τοπικό. Παρ' όλα αυτά, εσύ, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, πόσο εύκολο είναι να διοικήσεις μια ομάδα έστω και β' ανάμεσα εθνών? Είναι πολύ δύσκολο. Διότι έχεις να κάνεις με διαφορετικό. Και το λες τώρα εσύ αυτό που διοικείς ολόκληρη επιχείρηση. Μεγάλη. Να καταλαβαίνουν κάποιοι ίσως και πόσο δύσκολο είναι ακόμα και στη Β' και στις χαμηλότερες κατηγορίες. Δεν είναι εύκολο να έχεις την ευθύνη τόσο με αυτό που θα πούμε. Γενικώς το να διοικείς είναι δύσκολο πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Μπορεί να ακούγεται εύκολο, όμως είναι δύσκολο. Γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπινες προσωπικότητες. Και κάθε ανθρώπινη προσωπικότητα είναι διαφορετική. Πρέπει λοιπόν ο κάθε άνθρωπος ο οποίος διοικεί να ξέρει πώς θα χειριστεί και πώς θα διαπραγματευτεί με τον κάθε άνθρωπο. Τα περισσότερα πράγματα της ζωής μας είναι διαπραγμάτευση. Ακόμα και με τους δικούς μας ανθρώπους, μερικές φορές είμαστε στην φάση της διαπραγμάτευσης για ένα ίσως και απλό θέμα. Εμείς εδώ στην Αθηναίδα, διότι δεν είμαι μόνος μου, έχω εξαιρετικούς συνεργάτες και γι' αυτό θεωρούμε και από αυτούς που έχουν καταφέρει κάποια πράγματα. Εμείς εδώ στην Αθηναίδα προσπαθούμε να πάμε όχι μόνο την ομάδα. Είμαστε μια σημαντική ομάδα. Δεν είμαστε μια ομάδα η οποία θέλει και έρχεται και τελειώνει ιστορία. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να εκπροσωπήσουμε μια πολύ σημαντική ομάδα. Γιατί είναι δύσκολο. Είναι άλλο να εκπροσωπήσει μια μεγάλη ομάδα, μια ιστορική ομάδα και να προσέχει τι θα πει και τι θα κάνει, και άλλο να εκπροσωπήσει μια μικρότερη ομάδα. Βεβαίως, όλες οι ομάδες, από μένα τουλάχιστον, έχουν ένα μεγάλο respect. Όλοι οι πρόεδροι όλων των ομάδων, ανεξάρτητα του αν που βρίσκεται, σε ποια κατηγορία βρίσκεται η ομάδα του, όλοι καταβάλουν ένα τεράστιο αγώνα. Αυτές οι εποχές που όλα τα δεδομένα έχουν γίνει ζητούμενα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ λέω ότι επιτελούν έργο για ασθενείς. Σαφώς. Και πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Και πολύ δύσκολο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στερούν για πράγματα προκειμένου οι ομάδες τους να έρθουν. Εδώ λοιπόν, στο εργατικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, που δυστυχώς σε πολλές καταστάσεις έχει πάψει να είναι ερασιτεχνικό και γίνεται επαγγελματικό κάποιες δεδομένες στιγμές, αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εμείς πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στην Αθηναίδα ψηλό. Μια βασίλισσα. Είναι πάντα βασίλισσα. Άρα λοιπόν εμείς, αυτή τη βασίλισσα της Ψέλης, πρέπει να την κρατάμε πάντοτε ψηλά. Ακόμα υπάρχουν και βασίλισσες σε χώρες που δεν έχουν τους θρόνους τους, όμως αποκαλούν και πάλι βασίλισσες. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε και εμείς την Αθηναίδα σε πολύ ψηλά επίπεδα. Πρόεδρε, άρα λοιπόν, την κατακλείδη, τι ήταν αυτό που σε οδήγησε να λάβεις την ομάδα, την απόφαση το 2015. Πώς λοιπόν είπε στο ναι και τι διέκρινε, τι ήθελε να προσφέρει? Ήταν μια μεγάλη μου αγάπη για το ρεσαντικό ποδόσφαιρο.
αλλά και. Θα λέγαμε και περισσότερο, συγγνώμη, σε διακόπτω κιόλα, ότι δεν είπαμε νομίζω και στον πρόεδρο ότι να μην έπαιξε ποδόσφαιρο, αλλά είσαι φίλαθρο. Ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο και παρακολουθεί σε μικρό παιδί. Από πόσο παιδί. Τα περισσότερα παιδιά. Θα σου πω ότι από 3 χρονών η θήμη με πήγα στη λεωφόρο Λεκάβα, στη θήμη 13. Και εγώ το έκανα και παραπάνω. Δεν χρειάζεται να σε ρωτήσω, να μου πει στη 13, τι άλλο. Ακριβώ, έτσι, έτσι. Άρα είσαι και εδώ και ψελιώτη σε. Πρόεδρε, δεν το έχουμε πει αυτό. Το έπαιγε στην Αλεξάνδρα, σε ένα νέο. Είμαι και ψελιώτη από μικρό παιδάκι. Ήρθα στην Ελλάδα από τη Γερμανία. Είμαι παιδί μετανάστη. Ήρθα στην Ελλάδα λοιπόν από μικρό παιδάκι, μένω στην Βρυξέλλη και μάλιστα μένω από μικρό παιδάκι γύρω-γύρω από το γήπεδο. Και γράφω έτσι ζωή και μένω δίπλα στο γήπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κατά τύχη ήρθα για πρώτη φορά στην Αλεπόλυπα και εκείνη την πρώτη φορά που ήρθα στην Αλεπόλυπα είδα ένα παιχνίδι της Αθηναίδας. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσα να γίνω κάποια στιγμή πρόεδρος της Αθηναίδας. Σιγά σιγά το παιδί μου ήθελε να παίξει σαν εργαστάκι ποδοσφαιριστής στην Αθηναίδα και τα ήθελα έτσι, μπήκα στην Αθηναίδα, αγάπησα αυτή την ομάδα η οποία είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη αγάπη και αν δεν αγαπά, δεν κάνει και αυτό το πράγμα που θες να το κάνει σωστά. Και εγώ αγάπησα την Αθηναίδα, ήρθα και προσπάθησα να δώσω τις υπηρεσίες μου και θα τις δώσω. Ανεξάρτητα από το αν θα είμαι πρόεδρος ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και θέλω να αυτό που υπηρετείς να το κάνεις καλά και να αγαπάς αυτό που υπηρετείς. Όχι να θέλει να την αγαπάω. Και το έχω αποδείξει αυτό και στο παρελθόν και φαντάζομαι και στο μέλλον. Και έτσι θα γίνει. Και μαζί με τους συνεργάτες μου, γιατί έχω πραγματικά φίλοι μου εξαιρετικούς συνεργάτες, θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε την Αθηναίδα και πάλι ψηλά. Είπες ότι αγαπάς την Αθηναίδα, πρόεδρε, και προφανώς έτσι πρέπει να είναι. Γιατί μόνο που ασχολείσαι με το αριστερικό ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι σε παρακινεί κάτι άλλο εκτός από την αγάπη. Άρα λοιπόν, αυτή η αγάπη σου μεγάλη για την ομάδα τελικά σε οδήγησε να επιστρέψεις. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, ακούστηκαν διάφορα για τον τρόπο που έφυγες. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να σταθείς και όλος εσύ σε αυτό το κομμάτι, να πεις κάτι για την εκείνη την εποχή. Δεν μου αρέσει να ασχολούμαι πολύ με το παρελθόν, αλλά μου αρέσει να ασχολούμαι πάντοτε με το μέλλον. Για εκείνη την εποχή θα πω ότι υπήρξαν διαφωνίες σε πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία εγώ θεώρησα ότι δεν μπορούσα να ακολουθήσω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και προτίμησα να αποχωρήσω. Και η αποχώρησή μου αυτή νομίζω ότι έδειξε την αγάπη μου για την Αθηναίδα. Η επάνωδός μου νομίζω ότι την επιβεβαίωσε ακόμα περισσότερο. Δεν κάνω κακία σε κανέναν. Με τους περισσότερους ανθρώπους είμαστε και πάλι συνεργάτες. Η Αθηναίδα είναι πάνω απ' όλα. Είτε λέγεται Κιμιλίδη, είτε λέγεται οτιδήποτε. Η Αθηναίδα είναι πάνω απ' όλα. Και αυτήν έχουμε κληθεί να υπηρετήσουμε. Αυτήν να αγαπούμε και αυτήν προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερό της. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Ο στόχος μας το καλό της ομάδας. Αυτό. Τώρα για τη σεζόν του. Και πάμε μάλλον, όχι πρώτα απ' όλα, να πάμε τώρα στην. Ή μάλλον να σταθούμε λίγο στην πρώτη θητεία. Ήταν στόχος μέσα σε 2 χρόνια να ήσουν στην αλφα κατηγορία. Ναι, βέβαια. Το θέλεις οπωσδήποτε, σαφώς. Κώστα μου. Για να το πούμε πάλι, ίσως να έχει ξεχάσει ο κόσμος, έτσι. Αή το πρωτάθλημα, το πιστεύει στην Γάμα. Την επόμενη χρονιά κατευθείαν πάλι στην Κατευθείαν στην Β. Απ' τη Β στην Α. Απ' τη Β στην Α. Είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Μου αρέσει το σωστό, το ωραίο, το τέλειο. Μου αρέσει να βάζω στόχους. Είχα και τότε μια πλειάδα εξαιρετικών ποδοσφαιριστών που δύσκολα θα μπορούσαν να έχουν μαζευτεί σε μια ομάδα τόσο πολύ καλή ποδοσφαιριστές. Είχαμε ένα εξαιρετικό προπονητή, ο Θανάσιος Ζαμπούρας, είναι σε άλλη ομάδα βέβαια, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, ήταν ένας συνεργάτης μου, τον θεωρώ έναν εξαιρετικό άνθρωπο και ένα εξαιρετικό συνεργάτη. Μαζί τότε σε αυτό το εξαιρετικό team ήταν και ο Σταύρος Παναλάτος, ο οποίος με βοήθησε εκείνος πάρα πολύ. Πήγαμε την ομάδα, προχωρήσαμε, φτάσαμε, κάναμε αυτό το αίτητο πρωτάθλημα, το οποίο δεν ήταν εύκολο. Γιατί το να βάζει στόχους, να πάρει το πρωτάθλημα, θα το πάρει ακόμα και αν έχει κάνει και 5 ήττες ή μπορεί και παραπάνω. Το να βάζει στόχους και να λες ότι παίρνει αίτητο πρωτάθλημα και μετά βάλουμε και άλλου στόχους, να έχουμε την καλύτερη επίθεση. Έτσι, ό,τι μπορούσαμε. Κάναμε μια εξαιρετική χρονιά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να ξαναπάσουμε αυτές και η επόμενη χρονιά. Και από η πορεία από τη Β' στην Α' ήταν εξαιρετική χρονιά, πάλι με τον Παναγιώτη στο Σαββόρα. Ήταν δύο ομάδες εξαιρετικές. Το τέλειο όμως δεν μπορεί να είναι ίδιο πάντα και να πηγαίνουν όλα τέλεια, ή αλλιώς θα πάψουν να έχουν την αξία τους.
Άλλωστε το να πηγαίνει, το θέμα είναι να μην εξαφανίζεται. Φωτοβολίδες είναι παίκτες. Ποτέ καμία ομάδα δεν μπορεί να έχει συνεχόμενες πορείες. Μόνο εάν αυτές λέγονται Μπάγκερν Μονάχου ή Μπαρτσελόνα ή τέτοια πράγματα. Υπάρχουν ομάδες όπως είναι η Ρεάλ, οι οποίες έχουν τεράστια μπάτζετ και είναι και αυτοβασίλισσες. Λοιπόν, αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι τεράστιες ομάδες. Ξεκινήσαμε πάλι, πήραμε την ομάδα και εγώ και οι συνεργάτες μου. Προσπαθήσαμε, δίνουμε πάρα πολλές ώρες, δίνω σωπική μας ζωή. Και ξέρετε, είτε είναι πρόεδρος, είτε είναι αντιπρόεδρος, είτε είναι ταμείας, είτε είναι γενικός γραμματέας. Αν θέλει η ομάδα να πάει καλά, πρέπει να δίνουν πολλές από τις προσωπικές τους ώρες. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, υπάρχουν δουλειές, υπάρχουν οικογένειες. Σαφώς, σαφώς. Προβλήματα, προσωπικά, όλα αυτά. Εμείς, σαν Αθηναίδα, πηγαίνουμε και προχωράμε. Φτάνουμε πάλι. Πέρσι, πρόπερσι, χάσαμε την άνοδο, χάσαμε το βαράζ για ένα βαθμό. Πέρσι ήταν μια πολύ μεγάλη χρονιά. Υπήρξαν πάρα πολλές ατυχείς συμπτώσεις. Με αποκορύφωμα βέβαια τον COVID-19, όπου μας έκοψε, όταν είχαμε ξεκινήσει, βρήκαμε πάλι τα πραγματά μας στην Αθηναίδα. Ξεκινήσαμε στην εργασία μας με ένα εξαιρετικό προπονητή, ο Θανάσης Στογάκη, ο οποίος είναι αυτό το οποίο θέλει κάθε πρόεδρος, να έχει δίπλα του ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο πριν από λίγα χρόνια, άρα ξέρει πολύ καλά τι θέλει ένας ποδοσφαιριστής. Ο Θανάσης Στογάκης είναι πρώτα απ' όλα φίλος, αλλά σύν της άλλης είναι και παιδί της Αθηναίδας. Γιατί έλεγα πάρα πολλά χρόνια σαν ποδοσφαιριστής της Αθηναίδας, σαν αρχηγός της Αθηναίδας για πολλά χρόνια. Φέτος ξεκινήσαμε τη χρονιά μας. Έχουμε την τύχη να έχουμε μαζί μας έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον Μιχάλη Κοσπανό, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του γενικού αρχηγού, διαδεχόμενος έναν εξίσου πολύ σημαντικό γενικό αρχηγό και ταμείο της ομάδας, τον Βλάιστο Σέλγιο, ο οποίος και αυτός με βοήθησε πάρα πολύ την χρονιά που πέρασε. Αυτός και είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά είναι με Αθηναίδα και έχουν δώσει και την ψυχή τους για την ομάδα. Και ξεκινάμε φέτος με ανθρώπους, ο οποίος και ο Μιχάλης Κοσπανός υπήρξε ποδοσφαιριστής της Αθηναίδας, και έχω δίπλα μου ανθρώπους νέους, οι οποίοι αγαπάνε την Αθηναίδα, έχουν υπηρετήσει στην Αθηναίδα και πάνω απ' όλα έχουν όνειρα και στόχους. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε πετύχει αυτό που αξίζουμε. Να σταθούμε λίγο και στο Θανάση, τόσο στο Θανάση Στογάκη, όσο και στον Μιχάλη Κοσπανό, πρόεδρε, γιατί με αυτούς δύο ουσιαστικά είναι ο συνδετικός κρίκος, έτσι. Με την ομάδα και τις διοίκησης. Άρα αυτή είναι που θα τα λες περισσότερο ίσως από ό,τι με τον καθένα ίσως. Αγαπητέ, έχω σου πω ότι με τον γενικό αρχηγό και τον ποδοσφαιριστή και τον προπονητή, πολλές φορές μιλάω πιο πολλές ώρες στο τηλέφωνο από την γυναίκα. Δεν κακό αυτό καμιά φορά, έτσι. Λίγο να κάνω και λίγο πλάκα. Οπότε λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις το νούμερο ένα στοιχείο, δύο-τρία μάλλον στοιχεία για τον καθένα. Τι σε έκανε και να πεις ότι θέλω το Θανάση Στογάκη να συνεχίσει να είναι προπονητής και τη νέα σεζόν. Δεν είναι απλά φαντάζομαι ίσως η καλή πορεία που κάνει. Δεν είναι αρκεί μόνο αυτό, έτσι. Και τι είναι αυτό που τελικά, γιατί ο Μιχάλης Σπανός ήταν σε άλλη ομάδα. Τι ήταν αυτό τελικά που σε έκανε να πεις θέλω τον Μιχάλη Σπανό να έρθει εδώ. Είμαι από τους ανθρώπους που αν εκτιμήσω έναν άνθρωπο, δύσκολα χωρίζουν οι δρόμοι μας. Αλλά και αν βάλω ένα στόχο, πάντα προσπαθώ να το πετύχω. Να στερεαστούμε και το Θανάση Στογάκη ήταν στόχος μου. Ο Θανάσης Στογάκης όμως, ο οποίος είναι ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, πριν από τον προπονητής, γιατί για μένα είναι σημαντικό ο άνθρωπος που εξαπαντήσουν είναι πάνω απ' όλα σωστός άνθρωπος. Και μετά είναι επαγγελματική του ιδιότητα. Λοιπόν, ο Θανάσης Στογάκης τίμησε στο έργο την επαγγελματική συνεργασία που είχε με την προηγούμενη ομάδα, που ήταν μια εξαιρετική ομάδα, όπως είχαμε και εξίσου ένδοξη. Από εκεί και πέρα όμως, όταν έμεινε ελεύθερος, έπρεπε ή και υποχρέωσε εγώ στον εαυτό μου πρώτα να του ζητήσω τη συνεργασία. Ο Αθανάσης επέστρεψε. Τον ήξερα και από πριν ουσιαστικά. Σαφώς, ναι, βέβαια. Τον ήξερα σαν να του περιστεί στην Αθηναία. Πριν γίνω πρόεδρο, ήμουν γενικό γραμματέα στην Αθηναία. Την προεδρία του Μανώλη Πατρικάκη. Άρα λοιπόν με τον Αθανάση Στογάκη τα βρήκαμε πολύ γρήγορα. Μα έμανε η αγάπη μα για την Αθηναία. Από εκεί πέρα με τον Μιχάλη Κοσπανό μπορεί να μην συνεργαζόμαστε επαγγελματικά, όμω και τον Μιχάλη τον εκτιμούσα πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Διότι είναι και αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόπος, καθαρός, αυτό που θα σου πει το εννοεί. Λοιπόν,
Και ισχύει αυτό. Ο Μιχάλης Μανώσης είναι από τους ανθρώπους που χρειάζονται στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο και είναι πολύ θετικό για το αθηναϊκό ποδόσφαιρο που σταμάτησε, που όταν σταμάτησε την ποδοσφαιρική του πορεία δεν έφυγε. Παραμένει μέσα σε αυτό και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν θα μπορούσε να φύγει ένας άνθρωπος που είναι Μιχάλης Μανώσης και πήγε σε μια εξαιρετική ομάδα όπως είναι η Ελευθερούπολη με εξαιρετικούς συνεργάτες, όπως είναι ο πρόεδρος της Ελευθερούπολης, ο κ. Κούσου, τον οποίο εκτιμώ και ιδιαίτερα. Λοιπόν, και άνθρωποι σαν τον Μιχάλης Μανώσης που βοηθάνε σίγουρα το ποδόσφαιρο να εξελιχθεί. Διότι δεν μπορεί να φέρει σαν γενικό αρχείο κάποιον ο οποίο δεν ξέρει το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να φέρει κάποιον ο οποίο αγαπάει την ομάδα και ξέρει τι σημαίνει ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να φέρει κάποιον ο οποίο δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το ποδόσφαιρο να βάλει γενικό αρχείο. Λοιπόν, έχω δίπλα μου ανθρώπου οι οποίοι είναι Αθηναίδα, αποδομημένα, αγαπούν την Αθηναίδα και έχουν γνώση του ποδόσφαιρου. Όνειρα και στόχο. Είναι πολύ σημαντικό. Και αν δεν πιστέψει στο στόχο σου, δεν μπορεί να το πετύχει ποτέ. Όλοι οι στόχοι θέλουν πίστη. Όλοι οι στόχοι θέλουν πίστη. Και έχουμε ίσω και κάτι, βέβαια, και, και το θετικό μάλλον τώρα είναι ότι. Και ο Μιχάλης έχει παίξει το παρελθόν στην Αθηναίδα, έτσι. Ναι, 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 ναι. Ίσω λίγο πιο παλιά από ότι ο Θανάσης Ωράκης, δεν ξέρω. Πάνω κάτω μαζί. Ωραία. Δεν έχουμε παίξει μαζί. Οπότε είναι ακόμα πιο σημαντικό, όχι μόνο η εκτίμηση που έχει εσύ και του γνωρίζει καλά σαν ανθρώπου και σαν για τη δουλειά του. Είναι. Ξέρουμε τι σημαίνει Αθηναίδα. Σαφώ, βέβαια. Ίσως να είναι το νούμερο ένα κομμάτι αυτό που σου οδήγησε. Δεν ξέρω, πρόεδρε, το άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό όμω είναι η εκτίμησή μου απέναντι στον άνθρωπο. Είτε λέγεται Θανάση Γκάκη, είτε λέγεται Μιχάλης Μανώσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όμω. Πρέπει να ξέρει τι σημαίνει κάθε ομάδα. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να ξέρουν τι σημαίνει αυτή η ομάδα. Κοιτάξτε, έτσι περάσει. Και γενικά για τι ομάδε μιλάω, όπω πάντα όπω μιλάμε για την Αθηναίδα. Έχουν περάσει από συνεργάτε μου άνθρωποι οι οποίοι θεώρησαν τον εαυτό του τεράστιου προπονητέ. Οτιδήποτε. Δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε μόνο. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι πολύ καλοί προπονητές. Ή μπορεί να ήρθαν δίπλα από άνθρωποι οι οποίοι στο παλμαρέ τους δεν έχουν καμία επιτυχία. Αλλά πετύχαν. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχω δίπλα μου ανθρώπους για να μπορώ να μιλάω. Θέλω να έχω πάντα συνεργάτες είτε στη δουλειά μου είτε στο ποδόσφαιρο, που τελικά και το ποδόσφαιρο είναι δουλειά μου, που να μπορώ να μιλάω μαζί τους. Να ξέρω ότι έχουν γνώσει αυτού που λένε το κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι σημαντικό που είναι και νέοι άνθρωποι, έτσι. Τεράστιο, αυτό είναι μεγάλη πρόταση. Διότι το να πάρει έναν προπονητή ο οποίο είναι πορεσμένο, είναι άνθρωπο ο οποίο έχει πάρει πρωταθλήματα, άρα δεν έχει στόχου. Γιατί το να έχει πάρει 5 πρωταθλήματα ή 10 πρωταθλήματα, να πάρει, το κάνει 11, μπορεί να μην έχει τόσο την όρεξη που έχει κάποιο που δεν έχει πάρει το πράγμα. Λοιπόν, εμείς εδώ στην Αθηναίδα θέλουμε να έχουμε ανθρώπους με όρεξη, με επίδυση, με όνειρο. Το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Να σταθούμε τώρα, πρόεδρε, και σε ένα κομμάτι άλλο τώρα. Καλώς κακώς, πρόπερση ας πούμε πλέον, αφού τελείωσε η σεζόν του 19-20, πιο πρόωρα από ό,τι περιμένουμε και όλες δυστυχώς λόγω του κορονοϊού. Καλώς κακώς, μόλις επανήλθες, περιμέναμε ότι η ομάδα θα πάει καλά. Και πήγε καλά. Έφτασε μια ανάσα το Μπαράζα Νότο. Ένα πόντο από το να παίξει μπαρά την άμα του σε 90 λεπτά. Περιμέναμε λίγο μετά, εφόσον έγινε αυτό το βήμα, περιμέναμε φέτος, πώς ασχολούμαστε τέλος πάντων το Αθηναϊκό ποδόσφαιρο, εμείς οι ρεπόρτερ, αυτό που ακούγαμε και απ' έξω, ότι, ότι φέτος μάλλον η Αθηναίδα θα πρωταγωνιστείς και πάλι. Και πιθανόν να είχε καταφέρει το στόχο της Ανώτου. Τι πιστεύεις ότι πήγε καλά τελικά, πρόεδρε? Εντάξει, σίγουρα ο κορονοϊός όντως ισχύει, η ομάδα είχε ξεκινήσει να ανεβαίνει, είχε ξεκινήσει να κάνει κάποια καλά αποτελέσματα, είχε μείνει όμως πολύ πίσω. Δεν είναι ότι είχε μείνει λίγο πίσω και θα φτάνει σίγουρα στη κάπου, έτσι δεν είναι. Βάζοντας λίγο πίσω το μυαλό σου και σκέφτοντας τι δεν πήγε καλά, τι θα άλλαζες φέτος ίσως. Ναι. Θα σου απαντήσω. Καλά τα ψέματα, δεν είσαι ευχαριστημένος από τη φετινή πορεία, έτσι. Όσο είπα τελείως. Είπα στην αρχή ότι για μένα ευχαριστημένος είναι η ομάδα να βρει πρωτάθλημα. Ούτε καν δεύτερος. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Ξεκίνησε η ομάδα και έκανε πολύ καλή πορεία. Εξαιρετική πορεία. Σκοράριζε κατά λιπάς. Περάσαμε τρεις γύρους στο κύπελλο. Κάναμε πολύ πετυχημένα αποτελέσματα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ξεκινήσε δίπλα με έναν εξαιρετικό προπονητή, τον Παναγιώτο Πελατζίδη, εξαιρετικό παιδί,
Πολύ καλό παιδί και εξαιρετικό οικογένειά. Μια εξαιρετική οικογένεια. Μια πάρα πολύ καλό. Όμως, βρεθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τη Νέα Ιωνία στο κύπελλο. Εδώ. Έχει ένα εκπληκτικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Εκπληκτικό. Προκριθήκαμε. Αποκλείσαμε μια ομάδα. Αλφα κατηγορία, πολύ σημαντικό έτσι, ιστορική, μια κατηγορία πάνω. Όχι μόνο αλφα κατηγορία. Μια ομάδα σαν τη Νέα Ιωνία. Πολύ πυρή και πάρα πολύ καλή. Εκείνο το παιχνίδι όμως ξεκίνησε ένα αρνητικό ρεκόρ. Απίστευτη και πολύ σοβαρή τραυματισμή. Πολύ, πολύ σοβαρή τραυματισμή. Χειρουργία, σε προσφέρειες, όλα αυτά τα πράγματα. Άρχισαν μετά ανεπιτυχία αποτελέσματα. Εγώ σαν πρόεδρος πρέπει να αφήνω την καρδιά μου στο σπίτι και να δημιουργώ το μυαλό μου. Αναγκαστικά. Να αλλάξω προπονητές και να διευκρινίσω κάτι. Το να αλλάξω έναν προπονητή δεν σημαίνει πως δεν τον εκτιμώ ή δεν τον συμπαθώ. Είναι ξεκάθαρο. Διότι τον Παναγιώτο Πελετζίδη διέθεσε ένας άλλος εξαιρετικός και πολύ πλούσιος προπονητής, όπως είναι ο Διονύσης Πάσος. Λοιπόν, το ότι δεν πήγε καλά η ομάδα δεν σημαίνει πως ο κ. Πάσος δεν είναι πρόσφυγος προπονητής. Ξεκάθαρο. Αλλάξαμε πολλά, δεν πήγε. Δεν μπορεί η ομάδα να έχει μια ευθεία γραμμή προς τα πάνω. Η ευθεία γραμμή προς τα πάνω δεν υπάρχει πουθενά. Είτε είναι στις παγκόσμιες οικονομίες, είτε είναι στα χρηματιστήρια, είτε είναι στις προσφυγικές ομάδες. Σίγουρα ποτέ ανεβαίνει, θα αρχίσει κάποια στιγμή να κάνει την ευκαιρία και αν μπορεί να ξανανεβαίνει. Γιατί αν πάει ψηλά, δεν έχει να πάει πολύ ψηλά, πού θα φτάσει. Φτάσαμε λοιπόν, ξεπεράσαμε τα προβλήματα, βρήκαμε τα καθήματά μας, ήρθε ο Θανάσης Σογάκης, έσπασε η ομάδα, βρήκαμε τα παθήματά μας, βγήκαν, αυτό μας ωφέλισε πολύ γιατί ανέβηκαν και πάρα πολλά νέα παιδιά της Ακαδημίας. Και φτιάξαμε μια ομάδα αξιόμαχη και προς το τέλος αποκτήσαμε και το σεβασμό των υπόλοιπων. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και πολλά από αυτά τα παιδιά τα κρατάμε τώρα στον κορμό της ομάδας και συνεχίζουμε με τις προσθήκες των πολύ έμπειρων ποδοσφαιριστών που έχουμε κάνει. Οπότε ουσιαστικά ίσως και το κύπελλο καμιά φορά είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι, πρόεδρε, έτσι. Κώστα μου. Ειδικά για τις ομάδες τώρα. Θα σου πω, μια ομάδα σαν την Αθηναϊκή. Δύσκολο να πάει να το κατακτήσει τώρα, γιατί υπάρχουν ομάδες με εθνικής και άλλα κατηγορίες. Όμως, μια ομάδα σαν την Αθηναϊκή είναι υποχρεωμένη να χτυπάει ένας αγώνας. Είτε λέγεται στο κύπελλο και παίζει με την καλύτερη ομάδα, που μπορεί να είναι στη γάμα αυτή, είτε παίζει με την μικρότερη. Ξεκαθάρισε την αρχή, όταν είσαι Αθηναϊκή, ένα αποτέλεσμα πρέπει να έχει στο μυαλό σου. Είναι η νίκη. Οτιδήποτε άλλο είναι αποτυχία. Θα μου πεις, μα είναι δυνατόν να κερδίσει συνέχεια. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Αλλά αυτό πρέπει να έχει το καλό. Αυτό πρέπει να είναι γνωστό. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να κάνει πολύ αντανικές. Το να κάνεις επιτυχίες στο κύπελλο και να φτάσεις να προχωρήσεις στο κύπελλο είναι υποχρέωσή σου. Δεν θα τα σκεφτόμουν ποτέ να συζητήσω με τον προπονητή και να πω ότι ξέρεις κάτι, άστα αυτό το παιχνίδι, μην το κερδίσουμε γιατί είναι Κύπρο ή οτιδήποτε. Δεν έχω το δικαίωμα τώρα. Ούτε ισόβιος πρόεδρος είμαι, ούτε τίποτε άλλο. Είμαι ένας πρόεδρος σε μια ομάδα όπως είναι Αθηναίδα, που απολογούμε τους παλαιότερους και μακάρι να μ' αξιώθησε ο Θεός να τους μιμηθώ. Από εκεί και πέρα είναι υποχρέωση της Αθηναίδας να παίξει όλα τα παιχνίδια και να επιλύσει όλες και να τα χτυπήσει με οποιοδήποτε λίγο να παίξει. Εμείς προκληθήκαμε εις βάρος Νέας Ιωνίας, αποκλειστήκαμε τον προμηθέα. Κάναμε ένα εκπληκτικό ιστορικό παιχνίδι με την Ιωνία και ένα χίλι στο παιχνίδι τον προμηθέα. Αυτό είναι το πρόσωπο. Φέτος έχουν γίνει ήδη κάποιες σημαντικές μεταγραφές, σημαντικά ονόματα στον χώρο, όπως ο Σταμάτης, όπως ο Αρτέκας, ο Καπέλης. Καπέλης και δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν, για να κάνουμε καμία είδηση, περιμένουμε και άλλα ανάλογα θέματα. Βεβαίως. Και αν περιμένουμε ανάλογα, φαντάζομαι ότι δεν κρύβεται ότι ο στόχος θα είναι η άνοδος για την ομάδα, δεν ξέρω. Πάλι θα σου πω ότι η Αθηναίδα είναι υποχρεωμένη να πετύχει. Και θα πετύχει όταν πετύχει τα μέγιστα των στόχων της. Εμείς θα προσπαθήσουμε, έχουμε βάλει και με τον προπονητή ένα στόχο, στα επόμενα 3 χρόνια να έχουμε βγάλει καινούριους ποδοσφαιριστές, νεαρούς ποδοσφαιριστές, θα τους έχουμε καθιερώσει την πρώτη ομάδα και να έχουμε πετύχει και πολλούς από τους στόχους μας. Τώρα, αν αυτό δεν το προτάσουμε, θα το δούμε μετά. Έκανε τώρα μια καλή βάση για τις ακαδημίες. Θα σταθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, πρόεδρε, γιατί ίσως είναι και το σημαντικότερο για μια ομάδα πλέον. Νομίζω πως πρέπει κάθε ομάδα να στηρίζεται στις πράτες της. Έτσι. Αυτό είναι. Και πρώτα απ' όλα πρέπει κάθε ομάδα να μην περιμένει τον εκάστοτε χρηματοδότη. Όχι βέβαια. Έτσι. Ακόμα και αν είναι λάθος. Δεν υπάρχει χρηματοδότης. Χρηματοδότης μας είναι
η αγάπη των παιδιών, η αγάπη της Κυψέλης. Για μας είναι στόχος μας να φέρουμε όσο έχουν περισσότερα παιδιά από την Κυψέλη στο γήπεδο της Αλεκόδρυπας, στην Αθηναία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ο στόχος. Οι λόγοι που είπαμε και πριν. Πέρα από τον άλλο όμως, εμείς εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στην Αλεκόδρυπα. Όχι μόνο εμείς στην Αθηναία, και όλες οι άλλες ομάδες. 8 ομάδες σε ένα γήπεδο. Και πολύ χειρότερο. Ένα μικρό γήπεδο 5x5 που μόνο για αυτό το δεκάλεπτο. Θα πρέπει κάποια στιγμή η ηγεσία του Δήμου να έρθει να δει κάποια πράγματα εδώ στο γήπεδο της Αλεκόδρυπας. Εδώ που χτυπάει η ποδοσφαιρική καρδιά της Κυψέλης. Είναι απαράδεκτο όλη η Αθήνα να έχει 3 γήπεδα. Είναι απαράδεκτο. Και να υπάρχουν δεκάδες ομάδες. Και πολύ περισσότερο όταν λέμε ότι αγαπάμε την νεολαία να μην κάνουμε κινήσεις. Πρέπει άμεσα, χτες, το μικρό γήπεδο του 5x5 που έχει Αλεκόδρυπα να φτιαχτεί. Αγαπητέ Κώστα, κάθε μέρα που περνάει και δεν φτιάχνει το γήπεδο 5x5 είναι σφάλμα κατά της κοινωνίας. Θα πρέπει άμεσα να φτιαχτεί. Υπάρχουν γύρω μας εκπληκτικά γήπεδα, όπως είναι στο Γαλάτσι. Κάτι τέτοιο είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να το φτιάξει και στην Αλεκόδρυπα. Είναι απαράδεκτο. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά τα οποία περνάνε από την Αλεκόδρυπα. Πρέπει ο Δήμος να σκύψει και να δει το πρόβλημα αυτό. Στο παρελθόν, και δεν είναι κακό να το πω, με τον αντιδήμαρχο Καθελιώδη, τον κύριο Γραμμίδη, έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Όταν θα θελήσουμε κάτι, ο Δήμος Αθηναίων είναι δίπλα μας στο θέμα της Αλεκόδρυπας. Και πραγματικά σε αυτόν τον άνθρωπο αξίζουν πολλές καρδίες. Όμως πρέπει να φτιαχτεί το γήπεδο του 5x5. Αν όχι, να φτιαχτεί και ένα άλλο γήπεδο 8x8 στην Αλεκόδρυπα. Εδώ χτυπάει η ποδοσφαιρική καρδιά της νεολαίας της Κυψέλης. Πρέπει άμεσα να βρεθεί να λύσει αυτό το θέμα. Είναι το μεγάλο πρόβλημα δυστυχώς στην Αθήνα. Ας ελπίσουμε η νέα δημοτική αρχή να φαίνεται να κάνει κάτι στο φλάδι, το δικό του Βοτανικού. Δεν μπορεί να κάνει συναντήσεις με το. Μας είπε και ο κ. Δημητρίου της Προάλλης, ο πρόεδρος της Αθηνών, στη Γενική Συνέλευση, ότι θα το απαντήσει μάλιστα για τα δύο γήπεδα στην Αθήνα. Ευελπιστούμε κάτι να γίνει στο τέλος. Πρέπει να γίνει κάτι. Τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο, τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Και δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα ότι υπάρχουν πολλές ομάδες εδώ πέρα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν γήπεδα. Δεν είναι όπως άλλες περιοχές που ήταν να είναι 5-6 ομάδες, αλλά υπάρχουν και 2-3 γήπεδα. Να πει, OK, εντάξει, στην τελική συμφωνηθείτε και κάποιοι. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν γήπεδα. Πραγματικά δηλαδή, πώς να συμφωνηθείτε. Και είσαι στο κέντρο της Αθήνας, είσαι στη μεγαλύτερη περιοχή της χώρας. Ο κόσμος σε αυτή τη χώρα αγαπάει το ποδόσφαιρο. Πρέπει να το στηρίξουμε. Να το στηρίξουμε όσο μπορούμε. Ας ελπίσουμε να εισακωστούν και γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ. Πρώτα για το λέω συνέχεια και ας γίνουμε επιβραστικός. Καλό είναι σαν site εμείς να βάλουμε μια μεταγραφή πρώτη, να βάλουμε μια αποχώρηση πρώτη, να βάλουμε και να έχουμε την είδηση. Το θέμα είναι να δώσουμε το χρόνο και τη φωνή στους ανθρώπους, στους αγωνιστές του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου, όπως είσαι εσύ και όλα τα παιδιά που παίζουν, που ματώνουν, που αγωνίζονται, και να πούμε για το μεγάλο πρόβλημα του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου. Το οποίο είναι το γηπεδικό. Το νούμερο ένα πρόβλημα. Έτσι. Θα πρέπει ο Δήμος, για να δώσει λύσεις σε αυτά, να μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πείρα. Να έρθουν εδώ, καλό τον κύριο Μπακογιάννη, το Δήμαρχο τον οποίο υποστηρίξαμε. Και νομίζω ότι δικαιωματικά το κάναμε αυτό. Και το αξίζει, μάλλον το παλεύω. Είναι το πρώτο το βράδυ στον δρόμο που σου δίνει τόση λύση σε τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι στα νεκρότερα, όπως είναι ο κύριος Στράτος Σάβας, ο οποίος έχουν τεράστια πείρα στο εργαστηριακό ποδοσφαίρο. Και να έρθει να μιλήσει μαζί μας. Η γνώση που έχουμε στα προβλήματα θα τον βοηθήσει στο να δώσει λύση άμεση και σωστή στο πρόβλημα αυτό που λέγεται γηπεδικό. Και όχι για την Αθηναίδα ή για τον Άθλα ή δεν ξέρω και για ποια άλλη ομάδα. Για το εργαστηριακό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Είναι κοινωνικό έργο. Τα παιδιά της να έρθουν ποδόσφαιρες. Είναι επιτελείο. Οι ομάδες εδώ επιτελούν έργο και πρέπει να στηριχθούν. Έτσι. Είναι σίγουρο. Παρ' όλα αυτά, πρόεδρε, όμως είναι πολλές ομάδες εδώ. Εντάξει, ίσως η Αθηναίδα να είναι στο λιγότερο εδώ, νομίζω. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, γιατί να αφήνουν τώρα εδώ το παιδί στην ομάδα της Αθηναίδας, πιστεύεις, τι κάνει τη διαφορά. Πρώτα απ' όλα η Αθηναίδα είναι η αρχαιότερη ομάδα. Είναι η ομάδα η οποία μπήκε όταν φτιάχτηκε. Η πρώτη ομάδα μπήκε στην Αλεκόδρυπα όταν φτιάχτηκε το γήπεδο. Τη θεωρώ ότι έχουμε την τεχνογνωσία το να καθοδηγήσουμε και να δώσουμε ευχαρίστηση στους γονείς να δουν τα παιδιά τους να μάθουν ποδόσφαιρο.
φτάσουμε όμως στο να μάθουμε να παίζουν ποδόσφαιρο, προσπαθούμε να του δώσουμε ευχαρίστηση να περάσουν ωραία. Αυτό είναι το βασικό για μας. Ένα παιδί που είναι 8 χρονών, σίγουρα δεν είναι ποδοσφαιριστής. Παίζει μπάλα. Και μέχρι τα 12 χρόνια παίζει μπάλα. Από εκεί και πάνω αρχίζει να παίζει ποδόσφαιρο. Στη μεγάλη διαφορά το παίζω μπάλα και το παίζω ποδόσφαιρο. Ούτε είναι ποδόσφαιρο το να χτυπάς μπάλα έτσι έντεχνα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Θα έρθουν, θα δουν, θα συγκρίνουν και θα αποφασίσουν. Η Αθηναίδα είναι μια ομάδα που έχει και την τεχνογνωσία και την πείρα και την ικανότητα να κάνει τα παιδιά να περάσουν όμορφα στην Ευρώπη. Τώρα, Πρόεδρε, πάμε να σταθούμε για λίγο, μιας και οδεύουμε τώρα προς το τέλος της εκπομπής, να σταθούμε ίσως και λίγο εκτός από τα γήπεδα, εκτός την ομάδα της Αθηναίδας, να πούμε και λίγο για το μεγάλο πρόβλημα της εποχής πλέον που έχει προκύψει με τον κορονοϊό. Έχετε κάνει εσείς σχέδια σαν ομάδα, πώς θα τα απεξέλθετε, είναι δύσκολα για όλους μας. Εσείς, ποια είναι η άποψή σας για όλο αυτό το πράγμα τώρα, πώς μπορείτε να το περάσετε ώστε να είναι λιγότερο ανώδυνα, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι θα έχουμε προβλήματα σε αυτό το κομμάτι. Η Αθηναίδα είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει όλα τα πρωτόκολλα τα οποία έχουν και όλες τις εντολές που υπάρχουν από τα εκάστοτε υπουργεία και αυτό κάνουμε. Καταγράφουμε όλα τα παιδιά, προσπαθούμε να κολλημένουμε πάλι στα πάντα όλα τους χώρους μας και προσπαθούμε να προφυλάξουμε και τους μικρούς αθλητές. Από εκεί και πέρα το να κάνει σχέδια με ένα τέτοιο τεράστιο πρόβλημα είναι λίγο δύσκολο. Εμείς θα προσπαθήσουμε και θα ακολουθήσουμε όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα μέχρι το τέλος που θα γίνουν όλες αυτές οι όμορφες πράξεις που γίνονται με τα παιδάκια, με τις προπονήσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε και το βασικό μας πρόβλημα είναι τι θα γίνει από την 1η Ιανουαρίου. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Ελπίζουμε, αν στη ζωή μου να είμαι αισιόδοξος, ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Η Ελλάδα θα σταθεί στα πόδια της και θα βρεθούν λύσεις για όλα τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή δημιουργούν προβλήματα στην Ελλάδα υπαρξιακά. Γιατί αυτό είναι ένα αθλητικό σωματείο, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, οι ακαδημίες είναι ο οικονομικός πνεύμονας του κάθε σωματείου και αν τυχόν σταματήσει και επαναληφθεί κάτι ίδιο με καραντίνα lockdown, πράγμα το οποίο εγώ θεωρώ σχεδόν αδύνατο και καταστροφικό, αν λοιπόν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε σίγουρα το ασθενικό ποδόσφαιρο θα κλείσει δεκαετίες πίσω. Ήδη πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και πάντα προς το χειρότερο. Αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, σίγουρα το ερασιτεχνικό πρόσφυγο θα γίνει βαθιά ερασιτεχνικό. Τόσο ερασιτεχνικό που δύσκολο θα υπάρχει. Το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα ομάδες και στέκονται, περίμενα ότι πολλές ομάδες θα είχαν αποχωρήσει. Είναι πολύ λίγες οι τέσσερις ομάδες που έχουν δηλώσει για το χρόνο. Αν όμως επαναληφθεί κάτι τέτοιο, έστω και για ένα μήνα, είναι βέβαιος ότι το ερασιτεχνικό πρόσφυγο θα νοσήσει καρδιά. Πάρα πολύ. Αυτό όλοι ελπίζουμε να μην συμβεί. Μακάρι, μακάρι. Πρώτα ελπίζω ότι οι κυβερνώντες να πάρουν και τα κατάλληλα μέτρα. Ευελπιστούμε όλοι να παιδούμε μπάλα φέτος. Έχουμε να δούμε από 15 Μαρτίου στο τοπικό τουλάχιστον. Έτσι κι αλλιώς μας τα ασχολιόμαστε. Αυτή είναι η αγάπη μας. Και ευελπιστούμε όλοι να ξεκινήσουμε έτσι. Τώρα 6 μήνες χωρίς ποδόσφαιρο όμως, έτσι. Θα πάει σε τέλειο σχεδόν. Να δούμε αγώνες. Άντε, 5 να δούμε την προετοιμασία. Πολύ δύσκολο. Και μου λέει πριν προέδρε κιόλα, 17 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Ναι, 17 Αυγούστου. Δεν είναι αργά. Αυτό το αποφασίζει ο προπονητής. Είναι κάτι το οποίο το ξέρει μόνο ο προπονητής. Όχι εμείς. Ο προπονητής λοιπόν αποφάσισε ότι θα ξεκινήσουμε 17 Αυγούστου και εκείνο το έχει. Ίσως να θέλει να φορμαριστεί η ομάδα μετά τα Χριστούγεννα. Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Αυτά είναι θέματα δικά του. Δεν έχουμε εδώ κοντά μας τον Κούτσεφ σε μια επόμενη συνέντευξη να τον ρωτήσω. Πρόεδρε, κλείνοντας, τι άλλο μπορούμε να πούμε για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, πώς μπορεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο κατά κύριο λόγο και γενικότερα και το ελληνικό ίσως αν έχεις κάποια άποψη, πώς μπορεί πλέον να σταθεί στα πόδια του και να ανέβει επίπεδο. Μπορεί να συμβεί αυτό τώρα ή υπάρχει τώρα ίσως πρέπει να κοιτάξουμε όλοι πώς να σταθούμε σε ένα επίπεδο ώστε να τα απεξέλθουμε σε αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν. Τι πιστεύεις εσύ? Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλές παθογένειες.
δυστυχώς. Ίσως ο πολύ επαγγελματισμός να βλάβει. Όμως δυστυχώς, ακόμα και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να μην είναι τόσο πολύ ερασιτεχνικό πλέον. Και αυτό είναι κακό. Ούτε ο πολύ επαγγελματισμός, ούτε ο πολύ ερασιτεχνισμός είναι σωστό, κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει να γίνουν πολλά. Πρέπει να αλλάξουν πολλά. Πάρα πολλά. Οι παθογένειες δυστυχώς, νομίζω εγώ, ότι μεγαλώνουν αντί να μικραίνουν. Και αυτό είναι πολύ κακό. Αν σε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε και να το κάνουμε πολύ επαγγελματικό, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να μας βγουν τα καταστατικά στα χέρια. Όποιοι νομίζουν ότι θα μετατρέψουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με το ζόρι σε επαγγελματικό, λαμβάνονται πλάνο μικράνο. Θα φτάσουν στο σημείο να υπάρχουν απλά ονόματα ομάδων. Και αυτό είναι πολύ καλό. Θα πρέπει όλα να γίνουν σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή, σε μια Ελλάδα, με τα τόσα προβλήματα που έχουμε, είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξουμε και να κάνουμε τη μέρα νύχτα. Τι γίνεται. Σίγουρα υπάρχουν τομείς οι οποίοι χρειάζονται και πρέπει να αλλάξουν πολλά. Πρέπει να αποκτήσουμε κάποιοι τομείς αξιοπρέπεια, που για κάποιους δεν υπάρχει. Πρέπει να αποκτήσουμε τη δύναμη που πρέπει να έχουμε, αλλά και πρέπει να προσδιοθούμε λιγάκι, να κατεβάσουμε λίγο τα μάτια και έχουμε τα χρόνια όλα μπροστά μας να τα καταφέρουμε. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Διότι αν θα γίνει, θα γίνουν λάθη. Και τα λάθη θα είναι κατασκευαστικά. Χρειάζεται βήμα, λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Βήμα, βεβαίως. Και πολλοί λένε ότι ναι, χρειάζονται τα χρήματα, αλλά πρώτα απ' όλα νομίζω χρειάζεται οργάνωση από τη βάση. Τι κάνει τα χρήματα την ομάδα. Σε καμία περίπτωση. Η οργάνωση κάνει την ομάδα. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν μηδέν μπάτζετ. Όμως έχουν μια αξιοπρεπέστατη παρουσία στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες βάζουν πάρα πολλά λεφτά και τελικά δεν καταφέρουν τίποτα. Τι τυχαίο. Όλα πρέπει να γίνουν βήμα-βήμα. Πρέπει να πει κάτι για δύο λόγια για σένα. Έχεις δύο παιδιά. Έχω δύο παιδιά. Ο ένας είναι 26 χρόνων, ο Γρηγόρης. Είναι φυσιοθεραπευτής και υποδοσφαιριστής Αθηναίδας. Έχω ένα μικρό παιδί που είναι 20 χρονών. Ο οποίος είναι σεφ. Είναι μάγειρας μάλλον, όπως μου αρέσει να μου λέει. Κάνει τατουάζ και τέτοια. Όχι, καθόλου. Αυτό δεν είναι μάγειρας. Όχι, μάγειρας. Ξέρει, γιατί κυκλοφορεί και αυτό το αστείο. Ναι, ναι. Είσαι μάγειρας τατουάζ, έχει σχετικά με λίγο λαγκάτσι που παρεξηγεί. Μάγειρας είναι αυτός που ξέρει και να δίνει ευχάριστες νότες στον ουρανίσκο, στον κάθε ανθρώπινο ουρανίσκο. Όταν δίνεις ευχάριστες γεύσεις στον ουρανίσκο, είσαι καλός μάγειρας. Και όλα τα άλλα. Ένας μάγειρας πρέπει να ενημερώνεται συνέχεια, δεν είναι όπως συμβαίνει τα πράγματα, όλα τα πράγματα ενημερώνουν. Είτε ο μάγειρας πρέπει να βλέπει συνεχώς καινούργιες συνταγές, είτε ο προπονητής πρέπει να βλέπει συνεχώς καινούργιες τακτικές. Ένας καλός μάγειρας που θέλει να λέγεται καλός μάγειρας πρέπει να παρακολουθεί τη δουλειά άλλων μεγαλύτερων μαγείρων και ένας καλός προπονητής πρέπει να βλέπει τη δουλειά άλλων μεγαλύτερων προπονητών. Ό,τι κάνεις πρέπει να παραδειγματίσεις με τους παραπάνω και να προσπαθείς να τους φτάσεις. Και ο πρόεδρος τι πρέπει να κάνει. Να παρακολουθεί τα παιδιά. Να είναι περήφανος γι' αυτά, όπως είπε και εγώ και για τα δύο τα παιδιά, τόσο θεωρώ ότι είναι υγεία. Σου ξέρει και ο μικρός όμως, δεν ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, βλέπω, δεν ξέρω. Ο μικρός μου είναι. Μικρός βουλιός. Γιατί ο μεγάλος και ο μικρός ήταν με το ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε και εκείνος και έπαιζε ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ καλός. Ήταν τεχνίτης. Αλλά κάποια στιγμή μου είπε ότι εγώ αγαπώ τη μαγειρική, ο μικρός. Και ότι θα σταματήσω και ασχολήθηκα με τη μαγειρική από μικρός. Του αρέσει πολύ, αγαπάει τη μαγειρική. Το αποδεικνύει σε όλους μας. Δουλεύει αυτή τη στιγμή σε ένα εξαιρετικό εστιατόριο. Μα πάνω απ' όλα είναι η ομάδα μας. Σύζυγός μου, η οποία είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ περίφημος που έχω τη Λία και γυναίκα μου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου δίνει δύναμη πολλές φορές στα δύσκολα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με ανέχεται, πολλές φορές το θαυμάζω γι' αυτό. Είναι ο άνθρωπος που όταν θα πάω τρελαμένος από τη δουλειά μου, ξέρετε, δουλεύω και έρχομαι κατευθείαν μετά στο γήπεδο. Και ακολουθώ μια άλλη δουλειά. Και όταν θα πάω στο σπίτι, θα είμαι κουρασμένος, θα έχω φύγει δύο προβλήματα. Ακούει τα πάντα, τα τηλέφωνα που χτυπάνε, τα προβλήματα του καθενός. Ο κάθε ποδοσφαιριστής είναι μια διαφορετική προσωπικότητα. Ο κάθε γενικός αρχηγός είναι μια άλλη προσωπικότητα. Ο προπονητής είναι μια άλλη προσωπικότητα.
Είμαι πολύ τυχερός λοιπόν που έχω την ίδια γυναίκα μου. Έχω ένα εξαιρετικό αδερφό, ο οποίος είναι ο Βίκτορ μου γιος, ο Μάνο. Ασχολήθηκε και πολλά χρόνια με την εφημερίδα και είναι και τώρα μέλος του Βέλτα Σίγμα. Όλα τα τελευταία χρόνια που ήμουν εγώ σαν πρόεδρος της εφημερίδας είναι εκείνος μαζί στο Βέλτα Σίγμα. Με βοηθάει. Πολλές φορές μας πρόκειται να κάνω τρέλες. Είναι μερικές φορές πιο απαιτητικός από εμένα. Είσαι πιο εγκρατής δηλαδή. Ναι. Είναι τα αδερφιά συνήθως δεν κάνει. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι υποχρέωση. Είστε λίγο διαφορετικοί άνθρωποι από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι πιο ενθουσιώδης. Είναι πιο μικρός από μένα στην ηλικία. Είναι πιο ενθουσιώδης. Βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Εγώ έχω υποχρέωση να βλέπω από άλλη σκοπιά. Όμως είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα με ξεκουράσει που βέβαια μαζί του. Θα μοιραστούμε τα προβλήματα, θα μοιραστούμε τις χαρές, τις λύπες. Είναι ο άνθρωπος μου είναι κάτι παραπάνω, δηλαδή και αδερφός και φίλος σου. Τα πάντα, τα πάντα. Ο αδερφός μου είναι πάρα πολύ περήφανος για τον αδερφό μου. Ο Μάνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σε απογειώσει, μπορεί να είσαι στεναχωρημένος, να σου πει τις κουβέντες και να σε κάνει ευτυχισμένο. Πολύ σημαντικό αυτό για έναν άνθρωπο. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Σε μια σχέση ειδικότερα. Βεβαίως. Είτε είναι αδερφική, είτε φιλική, είτε οτιδήποτε. Βεβαίως. Και είναι πάρα πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος και τυχερός. Που όλοι του είδαμε πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Θέλω να πω ένα κουβέντα όμως και για τους συνεργάτες μου στην εφημερίδα. Έχω δύο αντιπροέδρους, όπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια που είμαστε μαζί, τον Γιώργο Κουτάτσι, με την ευκαιρία να έχουμε ζήσει και το λεπτό που απέκτησε σήμερα. Μεγάλο αδερφό μας. Βεβαίως. Και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και τον Ανδρέα Κυριακοπουλίδη, ο οποίος είναι και παλιός προσφερειστής της εφημερίδας. Περνάμε πολλές φορές, πάρα πολλές φορές μαζί. Τους κουράζω πολλές φορές, είμαι κουραστικός. Όμως δεν του αρέσει να μιλάμε για την εφημερίδα. Ανταλλάσσουμε απόψεις, λέμε τις απόψεις μας. Και στο προηγούμενο συμβούλιο που είχα γενικό γραμματέα και μήπω τον Παπαδήμο, που είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί, ξεκινήσαμε από την εξέδρα της Αλεπόδρομης, έχοντας τα παιδάκια μας που ήμουν από το παιδικό. Τώρα ο γενικός γραμματέας είναι ο Λέκος Σταθόπουλος. Και έχουμε τα μία πέρσι, μέχρι πριν από λίγες μέρες βασικά, είχαμε το Γράφο Σέρβι Ταμείο, ο οποίος είχε ένα πλήρωμα ιδέας τώρα από όσο θέλω είναι καλά. Και τώρα έχουμε τα μία την κυρία Αφή Στρούκα. Από εδώ τα περαστικά μου στον Πλάση. Βεβαίως. Και τώρα έχουμε τα μία την κυρία Αφή Στρούκα, έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Πρέπει να δίνουμε τόπο στις γυναίκες. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι μαζί, όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να κάνουμε εξαιρετικά πράγματα. Και όταν υπάρχουν, καμιά φορά μπορούμε να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για κάποια θέματα. Αυτό είναι καλό. Είναι και καλό. Αν πολλές φορές το νιώθω δίπλα μου, όταν όλοι οι άνθρωποι γύρω μου μου λένε ναι, 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 και ειδικά όταν είναι πάνω από τρία ναι, είναι πάντα ψέμα. Είναι δεδομένο αυτό. Όταν λοιπόν ανταλλάσσουμε απόψεις και υπάρχουν διαφωνίες, σημαίνει ότι πάμε καλά. Θα πρέπει ο καθένας με τα επιχειρήματά του να προσπαθεί να πείσει τον άλλο ποιο είναι το σωστό. Και μέχρι τώρα, σε αυτά τα τελευταία χρόνια, έχουμε καταφέρει να πάμε καλά. Να βρίσκουμε τις λύσεις, τις σωστές λύσεις και να τα καταφέρουμε. Υπήρχαν πολλές φορές διαφορετικές απόψεις. Όμως θεωρώ ότι επικράτησαν οι σωστές. Και το ότι ήταν σωστή σημαίνει στο δικαίωμα μου, έχω δεχθεί απόψει, καταλαβαίνοντα ότι κατά μόνο θα κάνω και εγώ λάθο. Και έχουν δίκιο οι συνομιλητέ μου. Εγώ υποχρέωσα να δεχτώ αυτό. Γιατί σα είπα στην αρχή ότι το βασικό για μένα είναι το καλό τη εφημερίδα. Και για μένα και για τη συνεργάτη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ανταλλάσσουμε απόψει, να τα λέμε. Εδώ είμαστε ένα think tank για την Αθηναίδα και το ξαναφέρω πολύ καλό. Άρα η πολυδημοκρατία κάνει καλό, δεν κάνω. Αν αποφασίζω εμεί. Να πει όλοι σας να αποφασίζει ο ένας. Έχει υποχρέωση. Αυτός ο οποίος κάθεται σε μια καρέκλα που παίρνει την τελική απόφαση. Είναι ουσιαστικά κανένα ψέματα. Εσύ επιβαρύνεις έτσι ουσιαστικά. Έτσι δεν είναι. Πάντα το πρόεδρο. Ο πρόεδρος δεν είναι κεφαλή. Όμως λέμε για το καλό έτσι και στο. Ο πρόεδρος έχει την υποχρέωση να αναλαμβάνει την ευθύνη στο κακό και να μοιράζεται την επιτυχία με τους άλλους. Είναι πολύ σημαντικό. Αλίμονο αν ο πρόεδρος πέταγε την ευθύνη στους άλλους. Και να τελειώσει. Το είπαμε. Ο πρόεδρος να αναλαμβάνει την ευθύνη του κακού, μοιράζεται την επιτυχία με τους άλλους, είναι υποχρεωμένος να ακούει τις απόψεις όλων και είναι σοντάρι.
Όμως, η στιγμή της απόφασης έχει πολύ μοναξιά και πολύ ευθύνη. Πριν από το δεσμεύσουμε, λοιπόν, Πρόεδρε, θα θέλαμε να στείλεις ένα μήνυμα έτσι στους φίλους της Αθηναίδας τι να περιμένουν τη νέα σεζόν από την ομάδα. Να περιμένουν ότι θα κάνουμε τα πάντα, να τους κάνουμε υπερήφανους και στο τέλος της χρονιάς να κάνουμε ένα ακόμα γλέντι όπως κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια. Και να έρθουν και λίγο περισσότερο και στο γήπεδο, έτσι. Να τα πούμε αυτό, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και δεν το λέω μόνο φυσικά για την Αθηναίδα, το λέω γενικότερα για τους φίλους που δεν έχουν ποδοσφαίρου. Υπάρχουν τώρα γειτονιές, υπάρχουν ιστορικές γειτονιές, ποδοσφαίρου γειτονιές και δεν βλέπεις πάνω από 50% άτομα στο γήπεδο. Νομίζω είναι πολύ λίγο. Είναι πολύ, πολύ λίγο κόσμο. Και όχι μόνο για την Αθηναίδα. Βέβαια θα μου πείτε, θα υπάρχει κόσμο στο γήπεδο τη νέα σεζόν. Θα δούμε. Ελπιστούμε ότι θα υπάρχει τουλάχιστον στο αεραστατικό. Ποια δεν πόση. Θα δούμε την άποψη του πρόεδρου μας, του κ. Δημητρίου. Είναι αισιόδοξο ότι θα υπάρξουν αυτοί οι φύλακε που θα υπάρξουν. Με την ευκαιρία, μου δώσει λίγα δευτερόλεπτα, θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο τη ΕΠΣΑ, τον κ. Παναγιώτη Δημητρίου, διότι πήρε μια πάρα πολύ σωστή απόφαση για το θέμα του κλεισίματο του προγραμματισμού. Εκείνη τη δεδομένη στιγμή έπρεπε το ποδόσφαιρο, το αεραστατικό ποδόσφαιρο να διακοπεί. Ήταν πολύ σημαντικό, διότι πιθανότατα, σχεδόν σίγουρο, τα κρούσματα θα πολλαπλασιαζόντουσαν τότε. Και πιστεύω ήταν δύσκολο. Διότι ο Παναγιώτης Δημητρίου διαχειρίζεται το πιο δύσκολο πρωτάθλημα που υπάρχει στην Ελλάδα. Η ΕΠΣΑ κάνει τους περισσότερους αγώνες από όλες τις. Διαφορά. Πάνω από 5.000 αγώνες. Βεβαίως. Σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Τα ποδοσφαιρικά σωματεία των υπολείπων περιοχών, το οποίο κάθε περιοχή έχει δυσκολίες τους, αλλά ευθύνη έχει πάρα πολλά. Και θέλω να πιστεύω, είμαι σχεδόν βέβαιος, ότι στην Αθήνα υπάρχουν λιγότερα γήπεδα αναλογικά με τις ομάδες από ό,τι υπάρχουν στις πιο απομακρυσμένες έψη. Ισχύει αυτό, νομίζω κάθε ομάδα είναι το γήπεδο της στην περιφέρεια. Ακριβώς, ακριβώς. Μεγάλη υπόθεση. Είναι κρίμα. Ενώ εδώ τουλάχιστον και τρεις ομάδες έχουν δει γήπεδο. Τουλάχιστον και τρεις ομάδες. Είναι κρίμα. Επειδή κάνω και πολλά ταξίδια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι κρίμα να πηγαίνεις σε περιοχές, μικρά χωριά που έχουν πληθυσμό 200, 300 κατοίκους, ένα έχουμε γήπεδο και με φωτάρα. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα να είμαστε 8 ομάδες. Αν θα πάτε, αγαπητέ μου Κώστα, σε μικρές πόλεις της Ευρώπης, δεν θα σας πω για Ιταλία, να πούμε στην δέλτα κατηγορία της Ιταλίας, θα σας πω για κόκκινες περιοχές στη Σκωτία ή στην Ολλανδία. Μιλάμε για γήπεδα με φόρτο, καταπληκτικά, που εδώ δεν τα έχουν ομάδες της Premier League. Φανταστείτε τώρα τι λέμε εμείς εδώ για να στείλουμε το ποδόσφαιρο. Είναι απίστευτο. Όσο καλή δουλειά και να κάνει να σου φτιάξει ένα γήπεδο, αν παίζουν 8 ομάδες, φανταστείτε τώρα 8 ομάδες με τις ακαδημίες, πόσες ομάδες και πόσα χτυπήματα γίνονται στο γήπεδο κάθε μέρα. Κάθε χρόνο φτιάχνουν γήπεδο, πάνω το γήπεδο θα είναι σε κατάσταση που είναι. Δυστυχώς. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, Πρόεδρε. Δυστυχώς και πραγματικά αξίζουν και περισσότερα τα συγχαρητήρια σε όσους καταφέρνουν και διατηρούν τις ομάδες τους σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο. Διότι οι εγκαταστάσεις δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Σίγουρα. Δεν είναι οι καλύτερες δυνατές και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της Αθηναίδας, τον Αλέξανδρο Κιντιλίδη, που μας φιλοξένησε εδώ στα γραφεία του. Στα γραφεία μας ομάδα, συγγνώμη. Και θέλω να σου δώσω και πάρα πολλά συγχαρητήρια, αγαπητέ Κώστα, για την προσπάθεια που κάνεις, τη δουλειά που κάνεις. Είναι αξιέπαινη. Και το ασχολείο σε μένα τόσο δύσκολο χώρο όσο είναι το εργασιακό ποδόσφαιρο, καταλαβαίνω ότι έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Όμως αν το πεις από εσένα, σίγουρα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Προσπαθούμε και εμείς από το μετερίζει μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτό που αγαπάμε, το εργασιακό ποδόσφαιρο. Και το κάνετε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι που μας φιλοξένησες. Να είσαι καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Αλέξανδρος Κιντιλίδης, ο πρόεδρος της Αθηναίδας. Αυτή ήταν η εκπομπή στις γειτονιές της Αθήνας με τον Κωνσταντίνο Ράπτη. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ημέρα που θα βγαίνει η εκπομπή. Όμως να μένετε στο Facebook, στη σελίδα μας, στο Abola Sport, να επισκέφτεστε το site μας, στο abola.gr, και θα υπάρχει ανακοίνωση μία μέρα πριν για το πότε θα γίνει τόσο η δική μου εκπομπή, όσο και η εκπομπή του Τάσου Ζαφυρίου. Αυτό σημαίνει, θα πείτε τώρα γιατί δεν υπάρχει κάποια σταθερή ώρα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό σημαίνει καλοκαίρι είμαστε και σύντομα μέσα στο μήνα Λουγικό είναι και να τις σταματήσουμε τις εκπομπές και να επιστρέψουμε πάλι το Σεπτέμβριο, πιθανόν και τον Οκτώβριο. Γι' αυτό λοιπόν μην ξεχνάτε,
Abola.gr, το site μας, μπαίνετε καθημερινά μας επισκέπτεστε. Abola Sport στο YouTube. Abola.gr και στο Instagram πλέον. Και φυσικά Abola Sport στο Facebook. Κάνετε like να βλέπετε όλες τις ειδήσεις και να παρακολουθείτε και τις εκπομπές που κάνουμε. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ να έχετε.